νόμος, ο ειδικός νόμος σημαίνει τον ειδικό σφαγιασμό κάθε συνταξιοδότηση στο μέλλον. Και ακόμα χειρότερα φτάνει το σημείο να καθορίζεται άνευ νόμου με υπουργική αξιοδότηση κάθε φορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής, το οποίο θα το καθορίζει τώρα η ΕΛΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, που φροντίσατε να βάλετε στέλεχος του πολυεθνικού, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Επικεφαλής. Δηλαδή το προσδόκιμο της ζωής θα το καθορίζει η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και με βάση το προσδόκιμο ζωής ανά τριετία εσείς θα παίρνετε υπουργική απόφαση, θα λαμβάνετε υπουργική απόφαση και θα αυξάνετε τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67, στα 69, στα 70, στα 80, στα 90. Αυθαίρετα, όσο θέλετε, διαλύετε το Σύνταγμα, καταλύετε κάθε έννοια κοινοβουλευτικής τάξης. Δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική δημοκρατία με αυτά που κάνετε για να διαλύσετε το συνταξιοδοτικό σύστημα. Διαλύετε την συνταξιοδοτική προοπτική των Ελλήνων, καταργείτε στην ουσία κάθε εγγύηση για τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης με νεοφευρήματα περί προσδόκιμου όριου ζωής, τα οποία, με συγχωρείτε, καθεστώτα άλλου τύπου μονάχα μπορούσαν να τα είχαν διανοηθεί και φανταστεί να τα θέσουν σε νομοθετική βάση. Αυτά είναι δυστυχώς όμως τα έσχη τα οποία γίνονται με το νομοσχέδιό σας. Και αυτά τα έσχη, αντί να μας πείτε κάτι γι' αυτά, να έχετε να επιχειρηματολογήσετε επ' αυτών, προσπαθείτε με αόριστες επικλήσεις και επιθέσεις στην αριστερά να αντιμετωπίσετε τα επιχειρήματα. Δεν αντιμετωπίζονται έτσι όμως τα επιχειρήματα. Και μας λέτε ότι εμείς υποστηρίζουμε το υπάρχον σύστημα, ότι δήθεν αυτό το σύστημα είναι διανεμητικό και το στηρίζουμε εμείς. Εμείς το στηρίζουμε αυτό το σύστημα. Εσείς το κατασκευάσατε, το σημερινό σύστημα. Εμείς καταψηφίσαμε και τους νόμους Χιούφα και τον νόμο Ρέπα και τον νόμο Πετραλιά. Καταψηφίζουμε και το δικό σας σήμερα νόμο και ζητούμε την απόσυρσή του. Ποιος στηρίζει λοιπόν αυτό το σύστημα το σημερινό? Αλλά κάθε φορά χρησιμοποιείτε ο ένας το σύστημα που κατασκεύασε ο άλλος, από το κακό στο χειρότερο, και το επικαλείστε όχι για να το βελτιώσετε, όχι για να ορθώσετε ένα ασφαλιστικό σύστημα με κοινωνική προοπτική, αλλά να το αποδομήσετε. Και αυτή την ώρα ερχόσαστε εσείς και του δίνετε τη χαριστική βολή. Και δίνετε και τη χαριστική βολή, επιτρέψτε μου να πω, στις εργασιακές σχέσεις. Γιατί αυτά που κάνατε δεν τόλμησε να τα κάνει κανένα καθεστώς όσο σκληρό και απάνθρωπο πέρασε στη χώρα εδώ και 90 χρόνια, από το νόμο 212 του 1920. Κανένα καθεστώς δεν τόλμησε να θίξει το θέμα των αποζημιώσεων και το θέμα των απολύσεων. Κανένα καθεστώς. Και ερχόστε αυτή τη στιγμή και λέτε, απελευθερώνουμε στην ουσία τις απολύσεις, καταργούμε στην ουσία τις αποζημιώσεις για απολύσεις, καταργούμε τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί αυτό κάνετε. Καταργείτε τις συλλογικές συμβάσεις, όχι μόνο με την διάταξη αυτή για τους νέους που μπαίνουν στη δουλειά με το 85% και βάζετε στον ΟΑΕΔ που το ληστεύετε με το 10% που του παίρνετε από το ΙΚΑ και δεν θα έχει καθόλου πόρους, και μας κοροϊδεύετε εδώ ότι θα επιδοτείτε μέσω του ΟΑΕΔ, κακώς βεβαίως, αλλά ούτε και έτσι θα γίνεται επιδότηση. Και καταργείτε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, όπως έχετε καταργήσει τις συμβάσεις με τον προηγούμενο νόμο που ψηφίσατε. Τον προηγούμενο νόμο, ο οποίος τι λέει? Ότι σε κάθε επιχείρηση με 20 άτομα και πάνω θα συστήνεται ένα σωματείο, θα φτιάχνει επιχειρησιακή σύμβαση και θα μπορεί να πληρώνει ο εργοδότης ακόμα και με 200 ευρώ. Το 200 ευρώ δεν το αποκλείεται ούτε και αυτό. Αρκεί να το συνομολογήσουν σε μια επιχείρηση οι εργαζόμενοι. Μισθή Κίνας είναι το μέλλον το οποίο χαράζει την Ελλάδα. Αλλά αυτό το μέλλον είναι καταστροφικό για τη χώρα. Είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Και η χώρα την οδηγείται σε γενική οικονομική καταστροφή με τον δρόμο που ακολουθείτε. Και μας λέτε ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση σε αυτόν τον δρόμο. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Όχι στον απεικιοκρατικό δρόμο, όχι στον δρόμο Μπανανία, όχι στον δρόμο του προτεκτοράτου της χώρας. Όχι σε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα του εχώριου και ξένου διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Και για το χρέος και για μια εναλλακτική προοπτική για τη χώρα. Και αυτή θα έρθει η εναλλακτική λύση μέσα από την εξέγερση του ελληνικού λαού, την οποία δεν θα μπορέσετε να την αποφύγετε. Όσο και αν είναι μουδιασμένα τα πράγματα, όσο και αν νομίζετε ότι οι κινητοποιήσεις αυτές μπορούν να σας δίνουν το περιθώριο να κινείστε κάπως σχετικά άνετα και να φέρνετε
μέσα στον Ιούλιο τέτοια εκτρώματα υποτίθεται να τα ψηφίσετε στη Βουλή. Μπορεί να το κάνετε αυτό, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Διότι τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί πλέον. Είναι εκτός ελέγχου. Και αυτή η εναλλακτική λύση, την οποία προτείνουμε με επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, με ρύθμιση του εσωτερικού χρέους, με εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, που είναι μέτρα αφετηρίας για μια προοδευτική εναλλακτική απάντηση, μπορεί να διασφαλίσει αυτή την ώρα το μέλλον της χώρας, την επιβίωση του έθνους, την επιβίωση του ελληνικού λαού. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει να διακυβεύονται αυτά τα ύψιστα αγαθά. Οι συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης, οι εργασιακές σχέσεις δουλείας και δουλοπρέπειας δεν πρόκειται να περάσουν. Δεν θα γίνουν ανεκτές από τον ελληνικό λαό. Αυτός ο λαός έχει μεγάλες παραδόσεις, αγωνιστικές παραδόσεις για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για το σοσιαλισμό. Αυτές τις παραδόσεις θα τις συνεχίσουν και ιδιαίτερα η νέα γενιά και θα πάρει τη σκυτάλη μιας πολύ μεγάλης αλλαγής σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ.